Εν τω μεταξύ, κυρίε και κύριοι, το διπλωματικό παρασκήνιο έχει πάρει φωτιά. Την Ελλάδα επισκέπτεται ο Γερμανό Καγκελάριο την ερχόμενη Παρασκευή. Ενώ μία μέρα νωρίτερα θα φτάσει στη χώρα και η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ. Πάμε λοιπόν στη Βόνη και τον Στέφανο Γεωργοκόπουλο για να μα πει περισσότερα για αυτέ τι συναντήσει και την ατζέντα του, Στέφανε. Ναι, διήμερη περιοδία στα Δυτικά Βαλκάνια πραγματοποιεί από την επόμενη Παρασκευή 10 του μηνό, όπω είπε και εσύ, ο καγκελάριο Όλαφ Σόλ. Η πρώτη σταθμή θα είναι το Βελιγράδι και η Πρίστινα. Σύμφωνα τώρα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το Σάββατο 11 του μηνό, ο καγκελάριο, αποδεχόμενη πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρακαθήσει σε δείπνο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο τη διαδικασία συνεργασία για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την επομένη θα συνεχίσει τι συνομιλίε στα Σκόπια και η περιοδία θα κλείσει στην Σόφια. Ζητούμενο είναι mm -hmm. η προοπτική ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή είναι η αφορμή για αυτή την Μάλιστα, περιοδία, Στέφανη. την μικρή περιοδία του Όλαφ Σόλ. Σύμφωνα πάντω με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η εκπώνηση του ακριβού προγράμματο, όπω συνομιλητέ και σημεία συνάντηση, βρίσκεται σε εξέλιξη. Να σου πω κλείνοντα για την Αναλένα Μπέρμποκ ότι έρχεται στην Ελλάδα την ερχόμενη Τρίτη στι 8 του μηνό. Mm -hmm. Θα συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ομολογό τη τον Νίκο Δένδια. Μετά θα συνεχίσει το ταξίδι τη και θα παραμείνει ευχαριστώ. για δύο ημέρε στην Άγκυρα, όπου και θα έχει συνομιλίε με τον Τούρκο ομολογό τη ε, Βλούτ Τσαβούσογλου. Και ευχαριστώ. σε αυτό η εκπρόσωπο του Υπουργείου δεν θέλησε σήμερα στην ενημέρωση mm -hmm. να αναφερθεί στο περιεχόμενο των συνομιλιών για το οποίο, όπω είπε, διεξάγονται στέφαν, ακόμα στέφαν, Κατανοητό. σε Κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανα